κάνετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Χωρίς σταματημό συνεχίζεται η ανθρωποθυσία στο βωμό της Κρητικής Ασφάλτου. Από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και ανήμερα της Πρωτομαγιάς έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών για φέτος στους 23. Τραγική ηρωνία το γεγονός ότι το τελευταίο θύμα, ο 29χρονος Σταμάτης Παντιδάκης, είχε πιάσει ανήμερα των Θεοφανίων το Σταυρό στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου. 12.000 τόνους επιτραπέζιου σταφυλιού θα είχε φέτος παραγωγή ο νομός Ηρακλείου, εάν δεν υφίστανται οι κακές καιρικές συνθήκες που έπληξαν τα σταφύλια, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στα πρόημα. Σύμφωνα με τους εξαγωγείς, οι ζημιές ανέρχονται μέχρι και στο 60% των χτυπημένων αμπελώνων. Το χρώμα ραν είναι και φέτος γεγονός. Μία αξέχαστη εμπειρία διασκέδασης περιμένει μικρούς και μεγάλους για να διασχίσουν τα πιο διασκεδαστικά χιλιόμετρα της ζωής τους. Τρέξτε ή περπατήστε και τα υπόλοιπα αφήστε τα στους διοργανωτές. Θα σας κάνουν χρωματιστούς. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο 11 Μαΐου στο Αρκαλοχώρι. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το tablet και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.